είμαστε στα θερμοκήπια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, όπου υλοποιούνται τα περισσότερα ερευνητικά έργα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στα ερευνητικά αυτά έργα, το αντικείμενό τους είναι σχετικό φυσικά με τα θερμοκήπια και στόχο έχουμε την υλοποίηση του σκεπτικού της κυκλικής οικονομίας. Έτσι, σε ένα από τα 10 περίπου ερευνητικά έργα που υλοποιούνται την περίοδο αυτή στα θερμοκήπια, χρησιμοποιούμε τις απορροές που προέρχονται από μία κύρια καλλιέργεια που έχουμε στο θερμοκήπιο για να αρδεύσουμε μία δευτερεύουσα καλλιέργεια που εδώ στην περίπτωσή μας αυτή είναι ο δυόσμος και η μέντα. Έτσι, χρησιμοποιούμε εισροές οι οποίες προέρχονται από τις απορροές, τις εκροές μιας άλλης χρήσης, μιας άλλης καλλιέργειας και με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε νερό και λιπάδιο. Οι καλλιέργειες γίνονται όλες, στην περίπτωση των θερμοκηπίων μας, σε υδροπονικά συστήματα. Εδώ λοιπόν φαίνεται η κύρια καλλιέργεια που έχουμε την περίοδο αυτή στο θερμοκήπιό μας, η οποία είναι καλλιέργεια ντομάτας και καλλιεργείται σε διαφορετικά υποστρώματα, περλίτ και πετροβάμβακ. Υλοποιούνται έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με την διαχείριση του κλίματος του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη τέτοιων καινοτόμων συστημάτων για τη διαχείριση του κλίματος και της άρδευσης και λίπανσης στο εσωτερικό του θερμοκηπίου. Έτσι, σε συνεργασία με πολλά ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εταιρείες υλοποιούμε έργα τα οποία έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση λιπασμάτων, προκειμένου να μπορούμε να δώσουμε στον παραγωγό ένα εργαλείο, να δώσουμε γνώσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν προς όφελός του, να αυξήσει την παραγωγή του και φυσικά να αυξήσει τα έσοδά του στον χώρο του θερμοκηπίου. Υλοποιούνται έργα που έχουν να κάνουν με την ενυδριοπονία, για παράδειγμα, όπου το νερό που προκύπτει από την ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται σε μια καλλιέργεια στον χώρο του θερμοκηπίου ως εισρωή, γιατί τα ψάρια μας δίνουν λίπασμα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα φυτά μας. Φυσικά, σε όλα αυτά τα έργα εργάζονται αρκετά άτομα και στην ομάδα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 άτομα τα οποία συνεισφέρουν στο να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα.